Οργή και στου λιμενικού για το μεταναστευτικό και τη χθεσινή περιβόητη σύσκεψη στο Υπουργείο, αφού η ενίσχυση με προσωπικό που ανακοινώθηκε χθε δια την εξαντλείται σε μόλι 10 με 15 άνδρες που πρόκειται να έρθουν στο λιμεναρχείο Πατρών. Εμεί από συσκέψει έχουμε βαρεθεί να ακούμε συνέχεια τα ίδια λόγια. Ε, ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην μείνουν στι υποσχέσει και στα αθά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έρθουν σε δραστικά μέτρα. Μάλιστα, οι συνδικαλιστέ λιμενικοί υπενθυμίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Και χθε έγινε νέο του Αφγανών στο λιμάνι. Ένα καθημερινό φαινόμενο τις τελευταίες εβδομάδες που δεν αντιμετωπίζεται με την υπάρχουσα δύναμη. Χθε είχαμε εισβολή 7 η ώρα το πρωί από μια ομάδα ατόμων γύρω στα 50 άτομα. Προχθές πάλι είχαμε επίθεση και ευτυχώ δεν θρυνήσαμε θύματα. Έγινε κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης δύο υπήκον Αλγερίας, οι οποίοι, είχαν, οι οποίοι είχαν κρυφτεί σε μια αξόνια φορτηγού. Ομάδα αλλοδαπών αντιλήφθηκε τη σκηνή της σύλληψης και προέβη σε βία επεισόδια εξφεντονίζοντα πέτρε. Την ίδια ώρα, ότι δεν είπαν όλη την αλήθεια για το μεταναστευτικό μετά τη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, υποστηρίζει ο Νίκο Νικολόπουλο, λέγοντα ότι ο Χρήστο Παπουτσή αναφέρθηκε και στη δημιουργία χώρου υποδοχή μεταναστών στην Πάτρα. Η ίδια συνταγή, μόνο που άλλαξε το επίθετο. Αντί να είναι η συνταγή Παυλόπουλου, από ποια αρχίζει πάλι, είναι συνταγή Παπουτσή. Όπου προβλέπει κέντρα υποδοχής, κέντρα φιλοδοκ, ε, φιλοξενίας μεταναστών. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Πάτρα πρέπει να μετατραπεί σε ένα σκούπιδο ντενεκέ ψυχών και ονείρων. Ε, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Μάλιστα τονίζει ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξέβρεσης χώρου για τη δημιουργία καταβλισμού μεταναστών. Να μην... Λένε ψέματα. Δυόμιση ώρε είμαι σίγουρο ότι του είπε ο κύριο Παπουτσή, αν δεν το είχαν διαβάσει, τι λέει το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στι 11 Ιανουαρίου και το οποίο το έφεραν ως Λάβαρο, ο Σλάβαρο, ο κύριο Δήμαρχο και ο κύριο Περιφερειάρχης. Το νομοσχέδιο ακριβώ μιλάει για αυτά τα κέντρα.